Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ λοιπόν, πώς τι είπατε, πώς... Δεν ξέρω τι λένε στα αυτή μου. Τι λέτε, κύριε. Έχω λοιπόν μόνο να σας πω ότι έχουν απομείνει 25 λεπτά. 25 λεπτά για να έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε 10.000 ευρώ. 10.000 ευρώ αν τηλεφωνήσετε στο 9011-400. Ησυχία, παιδιά, λέω κάτι πάρα πολύ σοβαρό τώρα. Ο Ρόμπι την αποσυντονίζει. 9011-405-410. Πού μου κενό ονοματεπώνυμο στο 54888. 10.000 ευρώ, παιδιά, είναι αυτά. Ωραία. Ωραία. Και δεν είναι σαν αυτά που δίνανε παλιά στα reality, που σου λέει θα πάρεις και θα σου κρατήσω το αυτό και το φόρο και το ΦΠΑ. 10.000 κανονικά. Δεν τα κρατάτε αυτά. Δεν κρατάω τίποτα, δεν κρατάω ούτε αυτά τα χαρτάκια, τίποτα, όλα θα τα πάρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και με τον νικητή, παρακαλώ, θα ήθελα. Και τώρα, πού πάω? Πού πάω? Θέλετε να πάμε? Δεν είσαι μια χαρά. Α. Πάμε στο Γιάννη. Έλα, τον Γιάννη είναι και στο στόχο. Εντάξει, πες να πάρει. Α, το παιχνίδι. Λάουρα, πόσο χρόνο είσαι τώρα που το σκέφτομαι? 22. Α, είσαι μικρή ακόμα. Διότι, όπως έχει πει η Τζίνε Λολομπριτζίτα, η ηλικία των γυναικών είναι ένα ρολόι που στα μικρά χρόνια πάει μπροστά και στα μεγάλα πίσω. Σιγά τη Σοφία, αυτό το ξέραμε. Άρα πάω μπροστά εγώ τώρα. Τώρα πας μπροστά. Όταν θα περάσει τα 50, θα πας λιγότερο. Όχι, από τα 35 αρχίζει το πίσω. Από 35. Όχι, από τα 40 του Γιάννη. Ξέρω εγώ. Εσύ το σκέφτεσαι να το... Να κόβεις από τώρα, να μην λες 22. Να μην το κάνεις. Γιατί θα λένε ορίστε, τότε το είχε πει. Σιγά, θα λέω κιόλας. Σιγά, ποιος θα θυμάται, εμείς θα έχουμε πάθει Αλτσχάιμερ. Οπότε δεν θα είμαστε σοβαροί μάρτυρες. Καλά, εμείς θα είμαστε συνούρε τους ή άλλους, δεν θα έχουμε πάθει Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ένα θα σας πω, παιδιά μου. Υπάρχει όμως μία συνάδελφό σου, Λάουρα, δηλαδή κυρία της τηλεόρασης, της οποίας, παιδιά μου, το θέμα της ηλικίας έχει γίνει, σου λέει, μεγαλύτερο θέμα συζήτησης, πιο πολύ και από την ηλικία της Αλίκης Μπουγιουκλάκη. Εγώ καμιά φορά μάθω κλάρω να δω κάτι Μαρία Μπακοδήμου, υπάρχει Μαρία Μπακοδήμου ηλικία. Και πόσο λέει. Που σημαίνει ότι κάποιος ψάχνει την ηλικία, γι' αυτό και έχει γίνει συγκεκριμένη κατηγορία. Και πόσο λέει. Καλέ, πάντα ψάχνουν τις ηλικίες. Τι λέει, την αληθινή. Δεν έχει πει. Θυμάμαι. Νομίζω το. Ποιο το Wikipedia δεν είχε την αληθινή, θυμάμαι που το λέγαμε. Αλήθεια. Δεν θα πω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν θα πω. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε και να είστε ετοιμοπόλεμοι. Ποια λοιπόν κυρία στις τηλεόρασεις η ηλικία έχει γίνει αντικείμενο έρευνας ακόμα περισσότερο και από την ηλικία της Αλίκης Μπουγιουκλάκη? Έκατσε η Λάουρα. Η Λάουρα. Ο Φώτης, νομίζω. Εγώ, παιδιά, αφού με δείχνει κάμερα. Κάμερα δείχνει ωραία. Εντάξει, αλλά και η Λάουρα είναι ωραία. Εγώ έκατσα. Εγώ. Εγώ. Ο Φώτης τελικά. Εγώ. Ο Φώτης. Εγώ. Αλφα λοιπόν για σένα, Φώτη. Πασκάλα. Της Μιμής Ντενής η ηλικία έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης. Μπίτα της Ναταλίας Γερμανού ή γάμα της Ζωζό Σαφουτζάκη που το είπες και πριν από τις διαφημίσεις. Καλά ξέρεις μάλλον. Εγώ ξέρω. Κοίταξε, η Ζωζό Σαφουτζάκη. Μην ακούστε, θα πεις εσύ, για πες. Η Ζωζό Σαφουτζάκη. Χεράκι δείξε μου. Η Ζωζό Σαφουτζάκη λοιπόν είχε πλαστογραφείς και έγγραφο. Ναι, την ταυτότητα λες, ε. Ναι. Άρα έγινε ένας ντόρος, πες. Βεβαίως, πάρα πολύ. Τι Ζωζό είπες, παιδί μου? Όχι, το σκέφτεται ακόμα. Γιατί είπες πριν... Μιμή Ντενής, η Ναταλία Γερμανού ή η Ζωζό Σαφουτζάκη. Ναταλία Γερμανού. Καλέ, ήταν στην εκπομπή του Θέμου που είχε πάει. Όχι μόνο, όχι μόνο. Είπες ότι θα πεις την ηλικία της. Έχω ντοκουμέντα μια φορά. Τι ντοκουμέντα είσαι. Μπήκε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πρώτα θα δεις την απάντηση, γιατί λέμε ότι έγινε τεράστιος δώρος με την ηλικία της Ναταλίας. Και λένε όλοι, ξεκίνησε μέσα από τη συνέντευξη του Θέμου, πολύ σωστά είπες, Λάουρα. Γιατί έγινε συζήτηση για την ηλικία της εκεί. 4 χρόνια μεγαλύτερη από τον Βαγγέλη Περί. Με τους συμμαθητές, με τον Βαγγέλη. 4 χρόνια μεγαλύτερη από τον Περί. Έτσι λέει η ίδια. Πώς είναι ο Περίς? 49 είναι ο Περίς. Το 54 είναι ο Περίς και είναι 4 χρόνια μεγαλύτερη Ναταλία. Αποκλείεται. Δεν είναι μακριά από τα 30. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό που έκανε πάντως ήταν πολύ έξυπνο. Πολύ έξυπνο. Πάρα πολύ έξυπνο. Το έκανε 53 και σου λέει εντάξει, μια χαρά είμαι. Να σας πω, ρε παιδιά. 53 μόνο. 53 είπε, 49. Εντάξει, δεν είναι 53. Να σας πω όμως κάτι, παιδιά. Είναι πολύ εύκολο να βρεις την ηλικία κάποιου, ρε παιδιά. Γιατί υπάρχουν κάποια ντοκουμέντα. Λοιπόν, τι έκανα εγώ? Καταρχήν μπήκα στο Wikipedia που έλεγε την εντελή. Ψέματα λέγανε.
έλεγε, έλεγε ψέματα γιατί την έλεγε το 1960. Και τι σκέφτηκα εγώ τώρα. Άκου, τώρα το 60. Λέω, πότε παντρεύτηκε ο Φρέντι Γερμανό στη μητέρα τη, την Εριέτα Μαυρουδή. Και μπήκα λοιπόν στη βιογραφία του Φρέντι Γερμανού. Και λέει εδώ, να σε διαβάσω ένα απόσπασμα. Το 1964 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τον τίτλο «Με συγχωρείτε λάθος» από τις εκδόσεις Γαλαξίας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα χρόνο αργότερα, Φρέντι Γερμανός αποφάσισε να διεκδικήσει ένα ρόλο στο θεατρικό έργο του Αλέκου «Λιδωρίκη ξεριζωμένη». Αν και τελικά ο ρόλος δόθηκε αλλού, η έστω και πρόσκαιρη συμμετοχή του στις προετοιμασίες της παράστασης υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική γιατί έγινε αιτία να γνωριστεί με τη μαθήτρια δραματικής σχολής Έλενα Μαυρουδή. Άρα, 64 και ένα που 65. Γνωρίστηκαν εκεί. Άρα και αυτοί, εγώ σου λέω και αμέσως να το κάνανε. Είναι και ένα χρόνο έγκυος. Άρα μετά το 66 είναι σίγουρα. Έχετε δυνατή δημιουργία. Όχι αστεία. Δηλαδή έχει έρευνα, έχει ρεπορτάζ. Πούλο, πούλο, πούλιτζερ πρέπει να πάρω. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά μου. Ότι μάθαμε. Εγώ από αυτό έμαθα ότι ο Γερμανός θα έπαιζε σε ταινία. Μάλιστα, όχι σε ταινία. Η μαμά της Ναταλίας, η κυρία Μαυρουδή, η οποία είναι διαφημίστρια. Ήταν ηθοποιός. Έχει σπουδάσει ηθοποιός. Αυτές οι πληροφορίες που δεν τις ήξερα. Είδες, Μαρία μου. Ναι, ναι. Ναι, ναι, μ' ανοίξατε τα μάτια, να. Εσύ τι θα κάνετε. Παιδιά μου, συγγνώμη. Τι είναι αυτό. Γιατί. Λάουρα, δείχνει εσένα, γιατί άρχισες να έρθεις σήμερα. Και θα είσαι εσύ αυτή. Θα έχεις την ποινή σήμερα. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Σε ένα καλεσμένη μας, έπρεπε να ήσουν στην ώρα σου. Συγγνώμη, πριν πάτε στην ποινή να πω, επειδή 10.000 είναι που ο κόσμος θέλει να τα πάρει, να θυμίσω ότι έχουν απομείνει, ένα τέταρτο έχει απομείνει. Παιδιά μου, 10.000 ευρώ θα γίνουν δικά σας, τηλεφωνήστε. 911-405-410, αφού μου και ονόνομα τυπώνει μας 54888, κληρώνεται ένας χαμός θα γίνει. Λοιπόν, Λάουρα, πάμε στην Λάουρα, κοίτα κάτι που θα σου δείξω αυτή τη στιγμή, κάποιες φωτογραφίες. Α, ναι. Κοντινές σου βλέπω. Ξαδέρφη, μακρινή. Λοιπόν, είναι η Μέρκελ στην τέχνη. Α, έτσι. Εργατέχνης, όπως βλέπεις, τέχνη τα περισσότερα από Γερμανούς, καλλιτέχνες. Θα πάρεις κι εσύ, λοιπόν, με τη σειρά σου, έναν επιμελητή τέχνης, τον Δημήτρη Αντωνίτσι, και θα του πεις ότι είσαι Δημήτρη Αντωνίτσι. Αντωνίτσι. Θα του πεις ότι είσαι μια ανερχόμενη Έλληνο-Γερμανίδα καλλιτέχνης, η Ούτε Κλάιν Σβάρτς, ούτε το όνομά σου. Ούτε εμπνέει η Άγγελα Μέρκελ. Ούτε, πώς τη λένε. Ούτε Κλάιν Σβάρτς. Ούτε Κλάιν Σβάρτς. Ακριβώς. Ξέρει γερμανικά, νομίζω, ο κύριος Αντωνίτσης, γιατί... Παιδιά, να σας πω κάτι για τον κύριο Αντωνίτσης. Ο κύριος Αντωνίτσης έχει σχεδιάσει το βραβείο του Φεστιβάλ του Βερολίνου. Δεν το έχω πει στον αέρα, το έχω πει παρέα. Α, ναι. Ποιο είναι, η Αρκούδα είναι. Η Αρκούδα. Βερολίνο είναι ο Φίνικας, παιδιά. Όχι, Βερολίνο είναι η Αρκούδα. Την έχει σχεδιάσει, λοιπόν, ο Δημήτρης Αντωνίτσης. Ούτε Κλάιν Σβάρτς. Θα του πω ότι θέλω τον πίνακα της Μέρκελ από εκείνο. Ναι, θα του πεις ότι είσαι μια Έλληνο-Γερμανίδα καλλιτέχνης. Ναι. Ότι σε εμπνέει η Μέρκελ. Ναι. Και εμπνέεσαι ιδιαίτερα από τους καρπούς και τους αγκώνες της. Γράψτε. Τους οποίους... Καρπούς. 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 Και τους αγκώνες της. Τους οποίους έχεις φιλοτεχνήσει αρκετές φορές στο Βερολίνο. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολες λέξεις. Τι έχει ζωγραφίσει. Τι έχει ζωγραφίσει, αν δεν το κατάλαβα. Αυτό τώρα θέλω από εκείνο να μου φτιάξει πίνακα. Όχι, εσύ φτιάξει. Εγώ απλά του το λέω. Για να της κανονίσει έκθεση, να της κανονίσει. Ακριβώς. Πρέπει να του πεις 5 φορές την εξής φράση. Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής αυτό. Έτσι όπως θα μιλάς, όμως θα μιλάς ελληνογερμανικά, έτσι. Όχι καθαρά έτσι όπως μιλάς. Θα πεις. Η Άγγελα για μένα είναι δώρο Θεού. Έμπνευση. Γυναίκα μουσα. Μένα είναι δώρο Θεού. Θεού. Έμπνευση. 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 Γυναίκα μουσα. Εσύ είσαι καλλιτέχνη, εσύ είσαι ζωγράφο. Καλή επιτυχία λοιπόν. Λάουρα. Πάμε. Αυτό κάνει εκθέσει στην Ήδρα. Οκ. Όχι μόνο έτσι. Τι σημαίνει το κόσμο. Hallo. Ο κύριος Αντωνίτσης.
Ναι, στο τηλέφωνο. Γεια σας. Η Ούτε Κλάινσφατ είμαι. Ναι, κύριε Κλάινσφατ. Με ακούτε. Είμαι ζωγράφος, η οποία έχει έρθει από Βερολίνο και είμαι τώρα εγώ εδώ στην Αθήνα. Και ξέρετε τι, έχω ακούσει ότι εσείς φτιάχνετε εκθέσεις και ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μου κάνετε έκθεση, γιατί ξέρετε τι, έχω μία μικρή αδυναμία στην Άγγελα Μέρκελ. Πολιτικό Άγγελα Μέρκελ. Γεια, Άγγελα Μέρκελ. Να σας πω την αλήθεια, για μένα είναι δόγο Θεού έπνευση. Καταλάβατε, είναι μία γυναίκα μούσα. Και ήθελα πάρα πολύ να φτιάξω έτσι ένα πίνακα από αυτήν, αλλά να μου κάνετε έκθεση. Ναι. Καταλάβατε. Ναι, μισό λεπτό. Έχετε ήδη φιλοτεχνίσει το πίνακα? Έχω φτιάξει πίνακες και πάρα πολύ με τους καρπούς και τους αγκώνες της, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίοι. Είναι έτσι, επειδή είναι έτσι σκληρή γυναίκα και σαν να σε χτυπάει με τους αγκώνες, καταλαβες. Ναι. Καταλάβατε εννοώ. Εγώ. Κύριε Αντωνίτσι. Απλά έχω τώρα φτιάξει 3 πίνακες και θέλω άλλα πόσα να κάνω για να φτιάξω τώρα έκθεση. Γιατί είναι τώρα σημαντικό, γιατί η Άγγελα είναι δώρο Θεού, δεν είναι τώρα για πλάκα. Είναι έπνευση, πώς το λένε, είναι γυναίκα μούσα. Ναι, πιανού δώρο είναι η Άγγελα, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι... Δεν αγαπάτε τη Μέρκελ? Δεν σας ακούω. Δεν αγαπάτε τη Μέρκελ, τι είπατε, δεν κατάλαβα. Δεν γνωρίζω τους καρπούς της Μέρκελ για να αξιολογήσω αν είναι δώρο Θεού. Πάντως, τους βλέπετε στις φωτογραφίες όταν βγάζει? Όχι, δεν παρατηρώ καθόλου τους καρπούς των πολιτικών και κανενός πολιτικού, πρέπει να σας πω. Ναι, αλλά θα έπρεπε, είναι σημαντικό αυτό. Γι' αυτό ίσως να κάνουμε αυτή την έκθεση για να καταλάβετε για τη Μέρκελ ότι είναι όντως δώρο Θεού. Δηλαδή, μήπως μέσα από πίνακες να σας δείξω κάτι διαφορετικό. Είναι έπνευση, είναι γυναίκα μούσα. Το θέμα, για να το τελειώνουμε λίγο, να το ξεκαθαρίσουμε. Το θέμα της επόμενης του Hinder School Project, γιατί μάλλον γι' αυτό με παίρνετε τηλέφωνο, είναι η ποιήση και είναι 150 χρόνια από τον θάνατο του Καβάφη. Οπότε δεν νομίζω το θέμα Μέρκελ. Τι κάνει? Ποιος Καντάφη? Σας παρακαλώ. Δεν ξέρω. Ναι. Από πού είδατε Φρόιλαϊν Σφάτσινγκοπφ? Κλάιν Σφάτς, παρακαλώ. Κλάιν Σφάτς. Για ποια ακόμα. Προσπαθώ τώρα να μιλήσω ελληνικά, μην το κοροϊδεύετε αυτό. Και ναι, όχι, αλλά Sie kennen unser Dichter nicht. Bitte? Herr Καβάφη nicht. Bitte? Δεν ξέρετε τον Καβάφη. Τώρα μου μιλάτε Ελληνίδα και δεν ξέρει Καβάφη. Καντάφη. Τι, δεν καταλαβαίνω τη λέξη αυτή καλά. Τη στιγμή. Να σας πω κάτι. Στο κινητό μου, πολύ ευχαρίστω, στείλτε μου το βιογραφικό σας. Μάλιστα. Και τις εικόνες της... Στο κινητό μου, το βιογραφικό είναι μεγάλο, γιατί έχω και τους 3 πίνακες με την Άγγελα, που είναι με τους καρπούς της και με τους αγκώνες της και τέτοια. Πώς να σας τα στείλω, να καταλάβετε ότι είναι γυναίκα μούσα, ότι είναι έπνευση δώρο Θεού. Για σας, προσωπικά. Ορίστε. Για εσάς προσωπικά λίγο είναι έπνευση. Γιατί δεν αγαπάτε τη Μέρκελ, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχετε ζει τους καρπούς της. Όχι, σας εξηγώ. Έχω κάνει εξαίρεσεις πάνω στο φύλλο και στην ταυτότητα. Μου λέγατε ότι εμπνευστήκατε από την ταυτότητα της Μέρκελ και από το φύλλο της Μέρκελ, να το καταλάβω. Αλλά όχι από τους καρπούς της. Από το φύλλο! Αντωνίτσι, Δημήτρη, είμαστε από το Φώτης και Μαριαλά, Δημήτρη μου. Χίλια συγγνώμη, εγώ φταίω. Χίλια συγγνώμη, Λάουρα Νάργες εδώ. Λάουρα Νάργες, έχεις... Λάουρα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όλα αυτά θα παίξουν απομονωμένα σε άλλες εκπομπές. Τέλεια. Με έχετε κάψει. Δημήτρη, να σου πω κάτι. Νευρίασες λίγα. Δεν και νευρίασα. Εχθές, κάναμε 4 στούντιο βίζι που πήγαν εξαιρετικά καλά, γιατί όλοι οι καλλιτέχνες είχαν πολιτικοποιημένη δουλειά. Α, και σου ήρθε τώρα αυτό και όριμα πράγματα. Και την ελληνική πραγματικότητα. Τώρα σκέφτηκα ότι κάποια κοπελίτσα άκουσε ότι γυρνάμε στα τελειά και βλέπουμε δουλειές.
Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Άρα πέτυχε. Πέτυχε. Δημήτρη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Γεια σας. Για χαρά, για χαρά. Για συγγνώμη. Ήσουν πάρα πολύ καλή. Μπράβο σου.